Ναι, στείλ του μήνυμα να αποσύρει τις κατηγορίες και να του δώσουμε λεφτά. Πες του ένα καλό ποσό, δεν ξέρω. Πόσο να πω. Εγώ έχω κάτι λεφτά από τον πατέρα μου που μου έχει αφήσει. 20-30 χιλιάρικα. 20-30 χιλιάρικα είσαι εσύ τον μπαμπά σου. 20-30 χιλιάρικα είσαι τον μπαμπά σου. Ναι, έχω. Τι έχεις, πού τα βρήκες. Δεν θα χαιστούμε τώρα. Έλα ρε Ρόμπερ, Παύλο. Τι Ρόμπερ, εγώ είμαι ο Παύλο. Εσύ είσαι ο Βενάκος και όλος είναι ο Ρόμπερ. Ακόμα δεν είμαι καλά από χτες, δεν είμαι καλά από χτες, τελείωνε. Κύριε Ρόμπερ, ο Παύλο είμαι. Τι κάνεις. Ρε Βενάκο, με δουλεύεις. Πού βρήκε τόσα λεφτά έτσι, Βενάκο! Τα μουτάκι, μου τα... Ακούς... Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιχτάρα μου. Χερολίδη μου. Ναι, γεια σας. Ποιος είναι? Εγώ είμαι ο Παύλο. Έλα ρε Παύλο. Εσείς, κύριε Ρόμπερ, να σας πω κάτι. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτά που συνέβησαν χθες. Ρε Παύλο, τώρα βρήκα μια φωτογραφία του αδερφού μου. Εγώ τι φταίω για τον αδερφό σου που γίνει συνεφάκι. Πήγαινα να βοηθήσω εσένα και ο μικρός σου είπε να φύγετε. Και φύγατε και με παρατήσατε με το πτώμα του αδερφού μου. Να και σαν να μην έφτανε αυτό, το φιλαράκι σου σκοτώνει και δύο παιδικούς μου φίλους. Οχ, του το κλείσε. Αυτό δεν είναι καλό. Βενάκο, μ' ακούς. Βενάκο. Βενάκο. Βενάκο! Μ' ακούς, σου μιλάω. Εγώ σου μιλάω. Δεν σ' ακούω εσένα. Του το κλείσα κατά λάθος. Μα τι γίνεται. Περίμενε. Καλησπέρα, αδερφέ. Σπέρα, chat. Λεφτά, είπα. Κύριε Ρόμπερτ, μ' ακούτε. Σ' ακούω. Το πρόβλημα είναι ότι εγώ δεν έκανα τίποτα όμως, γιατί και χθες, ας πούμε, εσείς γιατί με γροθοκοπήσατε, γιατί με βαράγατε. Ήμουν εκτός αυτού, ρε Παύλο, τι θες να κάνω, έχει πεθάνει ο αδερφός μου. Και δεν είμαι καλά στα μυαλά μου. Και είστε έτοιμος να με σκοτώσετε χθες. Ευτυχώς είναι ο φίλος μου, Φενάκος, και μέσωσε. Με δουλεύκετε. Μ' ακούτε. Σ' ακούω. Να σας προτείνω κάτι σημαντικό. Ό,τι και να προτείνεις τώρα. Ωραία. Λοιπόν, μεταξύ μας τώρα, εντάξει. Ο φίλος μου Βενάκος έχει 30.000 δολάρια. Από την κληρονόμησε από τον μπαμπά του που έγινε συννεφάκι. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε αν αποσύρετε τις κατηγορίες από την αστυνομία. Εάν το σας αποσύρες, έτσι, θα σας βοηθήσουμε για να σας απαλύνει ο πόνος. Σκεφτείτε το, έχετε 2 λεπτά. Του το είπα. Και... Το κλείσε. Το κλείσε. Όχι, εγώ το κλείσε. Έτσι είναι. Είναι αντίστροφη ψυχολογία. Στην ιατρική το έχω μάθει. Κύριε Ρόμπερτ, να σας πω κάτι. Πάντως χαίρομαι πάρα πολύ που... Μάλακα, είδε. Τι καλό παιδί ο Ρόμπερτ. Τι καλό παιδί, ρε Μάλακα. Τι καλός άνθρωπος που είστε, Ρόμπερτ. Με όλα αυτά που σας έχουν συμβεί, πάλι ήρθατε να συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση. Βλέπετε ότι είμαι εγώ εδώ για σας. Καλός άνθρωπος, μόνο αυτό δεν είμαι, αλλά... Είστε καλός, εγώ πιστεύω... Να σας πω κάτι, κύριε Ρόμπερτ. Εγώ πιστεύω ότι και χθες που μου δώσατε κάνα μπουνίδι παραπάνω, σας καταλαβαίνω. Κοίτα, βέβαια, την πληρώσαν οι φίλες σας, γιατί ο Βενάκος είναι πολύ καλός μου φίλος. Αν και δεν θέλω να κάνω τέτοια πράγματα, σε αυτή την περίπτωση ή εγώ ή οι φίλοι σας. Αλλά είναι κακά παιδιά οι φίλοι σας, να ξέρετε. Καταλαβαίνω. Ορίστε. Σε καλή μεριά. Είναι όλες οι... Όλα τα λεφτά του πατέρα μου που τα είχε δώσει για να σπουδάσω. Όλες οι οικονομίες του. Ωραία, κάτσα τα μετρήσω. Ελπίζω να πάνε σε καλή μεριά. Πόσα του έδωσες, Βενάκο? 30.000 δολάρια. Ήρθατε εδώ να με κοροϊδέψετε. Ε? Τι είναι αυτά που λέτε.
Ο μικρός μου δώσε 6.000. Τι 6.30 σου δώσα, ψεύτη! 6.000 είναι ένα δρομολόγιο μόνο. Τι να τα κάνω εγώ τα 6.000. Τι 6.000! Πόσα του έδωσες, Βενάκο! 30! Πόσα του έδωσες! 30 του έδωσα, ψάχτωνα! Σου λέω να το ψάξεις τώρα, ψάχτωνα! Ψάχτωνα να δεις! Κύριε Ρομπέρ, πόσα σας έδωσε! 6.000 μου είχε δώσει ο μικρός. Με δουλεύεις! Λοιπόν, Παύλο, θα σου δώσω κάτι να το ψάξεις, έλα εδώ. Βασικά, το έχεις στο ρόπαλο. Ψάχτωνα. Ποιο ρόπαλο, ρε παιδιά! Σου έδωσα 30.000, ψεύτη! Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Παύλο, πάρ' το φίλο σου και πήγε να μιλήσετε. Κανονίστε να έχω πόσο τα 24.000 που απομένουν. Το 30 δεν είναι αυτό που έχει το 6 και το 0.000. Με δουλεύει. Πες μου. Ποιο 6 και 0.000. Αυτό είναι 30.000, το 6.000. Γι' αυτό δεν πας σχολείο, γι' αυτό δεν έχεις σπουδάσει, γι' αυτό το λόγο. Εγώ είμαι για τους ξέρω μαθηματικά, εσύ δεν ξέρεις. Τι έχεις σημαίνει. Παύλο, αυτό είναι το 30.000, αυτό είναι αυτό 1, 2, 3, 4. Να σας πω και ρε, χίλια συγγνώμη γι' αυτό πάντως, μην ανησυχείτε, θα σας βοηθήσω. Παύλο, κοίτα, σου έχω μια αλφα εμπιστοσύνη εσένα. Στο μικρό μου κάνε τώρα την τζάτσια, ελπίζω να τα πάω λώσει. Σαν το... Αυτό είναι το 8! Το μισό 8 είναι. Πήγαινε, δες ποιο είναι. Το είδες? Ψηλά τα γιαγιά και οι δύο! Τι κάνεις, ρε παιδί! Τι κάνεις, ρε παιδάκο! Τι λέω τα χέρια τώρα! Τι κάνεις! Τι θα κάνω, θα βγάλω εγώ τα λεφτά του παπά μου! Δεν είσαι με τα καλά, δεν νομίζετε ότι είμαι χαζός! Τι να κάνεις, τι κάνεις! Τι κάνεις! Εγώ είμαι πιο έξυπνος από όλους σας εγώ! Δεν θα μου πείτε ότι δεν έχω τελειώσει τον υπηαγωγείο, ξέρω τι κάνω! Τώρα κάτω στα γόνατα εσύ! Παύλο, άκουσε με! Παύλο, άκουσε με! Εσύ κάτω στα γόνατα! Λοιπόν... Σε εμπιστεύτηκα, ρε Παύλο. Λοιπόν... Παύλο, εδώ θα σου δώσω το όπλο μου και θα το έχεις βασικά... Λοιπόν... Τι δεν θα κάνω, πας καλά, γιατί τον απειλείς τον άνθρωπο! Λοιπόν... Δώσω τα λεφτά! Έχω πάρει σε μία τσάντα κάτι ξυλοπόδαρα και μάσκες. Λοιπόν, θα κάνουμε ληστεία και αυτό θα γίνει... Θέλεις, δεν θέλεις και εσύ και εσύ! Τι τέλος, ληστεία, λοιπόν. Τι είναι! Ληστεία θα κάνουμε! Ληστεία θα κάνουμε, ναι! Ναι! Θα σου δώσω εσένα τα λεφτά σου, αλλά θα σου δώσω αυτά τα λεφτά. Όχι τις οικονομίες του πατέρα μου. Πρέπει να τρελός είσαι. Τέλος. Μη μιλάει κανείς. Να με τρελάνεις τελείως. Λοιπόν, προχωρήστε και δύο μέσα. Μέσα στην αίθουσα. Τώρα γρήγορα. Τώρα. Βάλε τα ξυλοπόδαρα. Λοιπόν, σου δίνω τα ξυλοπόδαρα. Ποια ξυλοπόδαρα. Εδώ από τη... Ρε το Ρόμπερτ. Έλα εδώ εσύ! Εδώ εσύ! Ό,τι πιο μενάκους, έλα εδώ! Ψυχραιμία, για ξυλοπόδαρα! Τι βιτάμινες πήρες, ρε παλικάρι? Είναι ξυλοπόδαρα! Ό,τι πιο φίλος μου! Εντάξει. Βγες έξω! Δεν φέρνω. Βγες έξω! Τι να κάνω, Βενάκο! Βενάκο! Κάτσε λίγο. Ψήνωσες και εσύ. Είναι καλά όμηρος. Καλά είμαι. Μίλα, όμηρα, μίλα. Καλά είμαι. Κύριε, θα θέλω να ηρεμήσετε. Όλα θα πάνε καλά. Ακολουθείτε τις συμβουλές τους. Πάνω απ' όλα η ζωή σας. Έτσι, θα διαπραγματευτούμε με τους δράστες για να φύγετε... Να πάτε σπίτι σας, σώος και αυλαβής. Απλά θέλω να μπω να βεβαιωθώ ότι δεν έχετε κάποιον άλλον πίσω. Ρε Πασχαλά, δύο είμαστε μέναν. Τι είναι άλλο δύο να έχω πίσω? Ναι, δεν έχουμε οπτική επαφή με πίσω και ο Όμηρος μπορεί υπό την απειλή του όπλου να λέψει. Δεν θα το πειράξουμε. Σας το υπόσχομαι, κύριε αστυνομικούλη. Κύριε αστυνομικούλη. Αυτός εδώ πέρα είναι σίγουρα μαζί σας. Εγώ. Ναι. Ναι,
Δεν ήθελα. Μαζέμουνε, μην μιλάς! Δεν ήθελα να με δω! Ηρέμησε, ηρέμησε σου είπα, ηρέμησε, σε παρακαλώ. Για κάνω άκρη, Παύλο. Άμα μου το έχεις δώσει κανονικά τα λεφτά, θα ήμασταν εδώ. Κάνω άκρη, Παύλο. Κάνω τα λεφτά, μην ξανασύ. Μην το πειράζει! Μην το πειράζει! Λοιπόν, πες μου εσύ. Πες μου, μη σου δώσω και ζένα μία ανάμεσα στα μάτια. Όχι, όχι, έχω οικογένεια. Δύο γυναίκες, δύο διατροφές και μία πεθέρα, σε παρακαλώ. Κύριε Ρόμπερτ, μ' ακούτε? Φίλε, φίλος, έχεις αλτάρι. Έχεις αλτάρι, φίλος. Έχεις αλτάρι, φίλος. Μην πείτε τίποτα στην αστυνομία, εντάξει. Άμα μου δώσει το 1200 αστέρια! Ο Όμηρος θα μείνει εδώ όμως, ε! Ναι. Λοιπόν! Να σας πω, μην πείτε. Ο Όμηρος θα μείνει εδώ. Ναι, ναι, θα μείνει. Να σας πω. Μην πείτε τίποτα στην αστυνομία σας, παρακαλώ. Ετοιμάσου, Παύλο, ετοιμάσου. Μίλα πιο δυνατά, δεν ακούω. Ετοιμάσου, λέω, Παύλο, ετοιμάσου. Μίλα πιο δυνατά! Ετοιμάσου, ρε Παύλο, ετοιμάσου. Πού θα πάμε τώρα? Όπου μας βάλει ο δρόμος. Έλα μα! Όχι! Έλα μα! Εγώ παίρνω οδηγό. Συγγνώμη! Ξουτ! Πες μέσα. Δεν θα το ξανακάνω! Πάμε, πήγε! Πάμε! Μην τρακάρεις! Μην τρακάρεις! Πήγαινε σαν άνθρωπο, σε παρακαλώ! Ας το πάνω. Πρόσεχε, Βενάκο, πρόσεχε! Το έχω. Δεν θα γίνω γιατρός ποτέ! Κοίτα τώρα, outplay. Ωραίο outplay, ωραίο! Όχο! Μπράβο, μπράβο! Outplay! Σιγά! Τύπησε ο ένας! Άλλος ένας είναι, πάμε! Πάμε, ρε Βενάκο! Το! Τι κάνει! Τι κάνεις! Τρέχα! Τι κάνει, ρε μαλάκα! Βενάκο! Κυνηγήσαν τον Βενάκο! Πιάσαν τον Βενάκο!
Τον έφαγα. Ο Βενάκος είναι. Ρε ο Βενάκος. Ρε ο Βενάκος είναι ρε. Τι του κάνες! Ήρθε! Πεθάνε! Κύριε! Γιατρέ μου! Κύριε, πώς μπαίνω μέσα, τι είναι, πώς μπαίνω μέσα, πού είναι το καράβι! Θα πάω την πόρτα αριστερά σας, γρήγορα, γιατρέ μου! Όχι, συγγνώμη για την ταμπέλα, συγγνώμη για την ταμπέλα! Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ! Ο Πάμπλο είναι εδώ, ο Πάμπλο είναι εδώ, ο Πάμπλο είναι εδώ! Η μοναχο κόρη μου δεν είναι καλά. Σε παρακαλώ γιατρέ μου, κάνε κάτι. Τι? Σε παρακαλώ. Ποια είναι η κοπέλα που μάλαγα. Είναι η κορούλα μου γιατρέ, σε παρακαλώ κάνε κάτι, δεν ξέρω, λιποθύμησε. Εγώ... Στα ξαπνικά. Ναι. Ένα, δύο. Ένα, δύο, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα. Ω, γιατρέ μου. Μ' ακούτε. Γιατρέ μου, είναι καλά. Τι έπαθε, γιατί πέφτει συνέχεια κάτω. Πες μου τι της κάνατε, ποια είναι. Λιποθύμησε ξαφνικά, γιατρέ μου. Δεν ξέρω, σε παρακαλώ. Κόρη σας είναι. Η κορούλα μου, η μοναχή, η μοναδική μου κόρη. Να την πάρουμε στο ΕΚΑΒ. Παίρνω την ένεση. Ένεση αδρεναλίνης. Κουμπώνω ένεση. Ένα, δύο, τρία. Να! Ωχ, ακούω κάτι! Αχ, γιατρέ μου! Τι γίνεται! Ωχ! Τι ακούω! Αχ, γιατρέ μου! Είστε εδώ! Γεια σας! Αχ, γιατρέ μου, δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω! Ωπαρε! Ωπαρε ομάδα! Ωπαρε ομάδα! Τσακωνόμουν με τον πατέρα μου! Μην ανήσυχεις, μην ανήσυχεις. Μικρή ακούγεσαι, ε. Ναι. Μισό λεπτό, μην ανήσυχεις, μην κουράζεσαι, εδώ είμαι εγώ. Ο Παύλο γιατρός είναι εδώ, μην κουράζεσαι. Μαλάκα, τι γίνεται, γιατί φωγκάει, ρε μαλάκα. Καλησπέρα. Δεν έκανα τίποτα, σας το σκίσω. Θα πάρω... Το πιεσόμετρο. Το παίρνω. Ελάτε να μετρήσουμε την πίεση. Ένα, ναι, δύο, τρία. Ωχ! Την έχετε μεγάλη την πίεση. Ναι. Γιατί, τι σας έκανε ο κακός παμπάς. Τσακωθήκαμε. Γνωρίζω τι εστί ιατρική. Αυτή τη στιγμή έχετε στεναχωρήσει την κόρη σας. Με καταλαβαίνετε. Άρα όλα αυτά ήταν από τη στεναχώρια της, μου λες τώρα, γιατρέ μου. Ναι, έχει. Κλαίει τώρα. Το
κοριτσάκι μου, το στεναχώρησα. Τι θα κάνω τώρα. Γιατρέ μου, υπάρχει κάποια αγωγή που πρέπει να κάνει. Ναι, να της δώσετε. Θα παίρνει τώρα μία αντιβίωση που θα είναι για το στρες. Είναι αντιστρεσογόνα, αντιφλεγμονώδες και διαπεριστικό σύστημα κατά τις διάρκειες της αμφιλεγούμενου σωματικής επαφής. Καταλαβαίνετε, αυτά είναι συγκεκριμένα χάπια. Μισό, θα τα γράψω. Η αλήθεια είναι, γιατρέ μου, ότι δεν καταλαβαίνω. Μιλάτε λίγο πιο δυνατά, το κεφάλι μου δεν ακούω. Αυτά τα επιστημονικά τώρα που μου λες, γιατρέ μου, δεν ωραία, τα καταλαβαίνω. Θα πηγαίνετε αλλά... κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή στο φαρμακείο και θα ζητάτε τα Oxford. Τι έβγαλε! Από... Τι κάνει η κυρία! Κάτι έβγαλε από το βρακί, το τέτοιο, κάτι έκανε, τέλος πάντων. Τι έγινε? Τέλος πάντων, τίποτα, τίποτα. Τέλος πάντων, θα πάρετε το... το Σμπλάβουρε... collaboration, αυτό θα το πάρετε το μάλιστα φάρμακο κάθε Δευτέρα, την Παρασκευή. Κοστίζει $300. Αμαν, δεν πειράζει για την κορούλα μου. Όλα τα λεφτά και ό,τι χρειαστείτε θα είμαι εδώ για σας, εντάξει. Ό,τι χρειαστείτε θα είμαι εδώ για σας. Ναι, Παύλο μου, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για όλα αυτά που έκανε. Γιατρέ μου. Γιατρέ μου. Θα τρεγαθώ κάποια. Αυτό είναι κάτι από μένα. 3.000 δολάρια. Μισό λεπτό μας ζητάει η κορούλα. Πείτε μου, κυρία Πινελόπη, πείτε μου. Μπορώ να σηκωθώ? Σηκωθείτε. Κοριτσάκι μου. Άμα χρειαστείτε οτιδήποτε, καλέστε με. Εννοείται. Σε ευχαριστούμε γεια πολύ, σας, γιατρέ. Γεια σας και καλή ξεκούραση. Πηγαίνετε να ξεκουραστείτε. Σε ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια, γιατρέ μου, και σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Γεια. Γεια, γεια. Γεια, γεια. Πινόλα, πριν πήγε ο μπαμπάς μου για έμπριο και βρήκα τον αριθμό από το κινητό του. Μάλιστα. Παιδιά, είμαι επαγγελματίας, ρε. Τσάτ, είμαι επαγγελματίας. Είμαι επαγγελματίας! Είμαι professional! Τι κάνεις? Δουλεύω, τι να κάνω? Δουλεύω σκληρά, εσύ. Γιατί μου στείλες μήνυμα? Πήγαινε την πόρτα με το Honda. Σε σκέφτομαι! Τι λέει! Κλείνω τα μάτια μου και σε βλέπω μπροστά. Γιατί, γιατρέ επαγγελματίες δεν γαμάνε? Μαλάκα, δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Όχι ρε γαμώ το. Μια μένει και τα αμάξια από βενζίνη. Ρε τι κάνει, τι λέει? Άσε τις βλακίες. Γαμώ το. Πού έχει βενζινάδικο? Θέλω να σε... Έλεγα, δεν πιστεύω. Κυρία Πενέλοπε, σας παρακαλώ πολύ, αν με χρειαστείτε, θα είμαι εδώ σαν γιατρός. Θα... χωρίς παρεξήγηση, αλλά μόνο σαν γιατρός, όχι τέλος. Τέλος, ο Έρος χρόνια δεν κοιτά,
Είναι μιλφάκι ο Μαυλίτου, αλλά όχι, όχι ρε φίλε, όχι, τέλος, είμαι επαγγελματίας. Είμαι professional. Εντάξει γιατρέ μου, δεν νιώθω καλά, μπορείς να έρθεις να με βοηθήσεις, ζαλίζομαι. Τώρα το γυρνάει έτσι ρε. Μαλάκα να πείστε. Τι έχει αυτός ο Πάπλο ρε μαλάκα. Τι έχει αυτός ο Πάπλο. Μέλι έχει ρε μαλάκα. Μέλι έχει. Πριν μου λέει ήθελα να σε δω και τώρα μου λέει δεν νιώθω καλά να έρθεις. Να έρθεις να με βοηθήσεις, ζαλίζομαι. Θέλει μαθήματα λέει ρε γιατρή και το λιλέ. Φεράρι! 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 Ο Φεράρι! Φεράρι! Μαλάκα Φεράρι! Φεράρι! Ου! Φεράρι! Γεια σου φίλε μου! Τι ωραία Φεράρι είναι αυτή! Φίλε μου! Βρε βρε! Γεια σου Παύλο! Για πάμε γιατρέ μου μέσα, να τα πούμε λιγάκι. Πού είναι, ποια είναι η κοπέλα. Γεια. Έχει βέρα. Πάμε γιατρέ μου μέσα. Πάμε γιατρέ μου. Βενάκο τι θέλεις, είναι φίλη μου και έχει Φεράρι. Τίποτα, για... Αλλά καθήκη. Πάμε μέσα να τα πούμε λίγο. Άμα δεν το κάψω εγώ το Φεράρι. Ζηλεύει ο φίλος μου. Τι θέλεις Πινελόπη, τι θέλεις. Πάμε μέσα να τα πούμε γιατί δεν μας τα λες καλά. Αλλά το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Τι έπαθες. Δεν το πιστεύω. Έχεις Φεράρι. Ναι. Όχι Θεέ μου. Μου στέλνεις αυτά τα μηνύματα. Μπορώ, σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Κάτι μου έχεις κάνει. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν μπορώ να διαβάσω, δεν μπορώ να πάω, δεν μπορώ να πω τίποτα, τίποτα. Ούτε νερό, ούτε γάλα, ούτε τίποτα. Μα μόλις, μήπως είναι η ένεση που σου δώσα, μήπως έχεις περάσει, πώς το λένε, μήπως έχεις μετατραυματικό στρες. Δεν νομίζω. Τι σου αρέσει πάνω μου, πες μου. Πες μου! Τα πάντα. Μήπως επειδή είμαι γιατρός, είμαι μορφωμένος, είμαι έξυπνος. Γιατί ο φίλος μου Βενάκος δεν είναι μορφωμένος, δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό εγώ του είπα ότι αρέσω, επειδή είμαι έξυπνος. Ναι. Τι θα γίνει όμως. Δεν γίνεται όμως. Γιατί είμαι επαγγελματία, είμαι γιατρός. Πώς γίνεται. Δεν μπορώ να εγώ όμως είμαι, εγώ ήμουν πλούσια, πάρα πολύ πλούσια. Αμάξι μου! Ρε πάει καλά ρε, τι κάνει! Μου κάψαν τη Φεράρι. Ήταν δώρο για να πείτε. Στα γενέθλιά μου ο παπάς μου την πήρε δώρο. Τι θα του πω τώρα. Ποιος σου κάψε τη Φεράρι, κάπου εδώ είναι, έλα μαζί μου. Πού είσαι! Πού είσαι! Το μαλακισμένο. Βενάκο! Μάξι μου! Έλα εδώ. Μαλάκα τι κάνει. Κύριε κάνει χαλάστρα. Γιατί είναι ζηλιάρης, γι' αυτό. Ποιος είναι ο φίλος σου, το έκανε. Βενάκο! Ο φίλος σου το σίγουρα έκανε. Σίγουρα αυτός είναι ζηλεύει, έλα εδώ. Παύλο κάτι πετάγεται από το πάντελο. Καμώ το. Έλα εδώ! Στο είπα! Το είπα, αυτό είναι! Μου είπε το είπα! Έλα! Καμώ το! Παλιόπαιδο! Καμώ το! Παλιόπαιδο! Δεν ξέρω, ίσως τα φάρμακα φταίνε. Δεν φταίνε τα φάρμακα. Δεν μπορώ να συνυπάρξω με την ασθενή μου, καταλαβαίνεις. Δεν γίνεται. Γιατί καλέ, απαγορεύεται. Δεν γίνεται με την ασθενή μου. Απαγορεύεται. Δεν γίνεται. Πάλι θα μας τα ζαλίσουν, πάλι θα πελάτες. Τι γίνεται πάλι. Ο παπάς μου. Κρύψου, κρύψου, κρύψου. Παναγία μου.
παιδάκι μου. Κάνεις. Ο γιατρός δεν είπε να μείνει σπίτι να ξεκουραστεί σήμερα. Εντάξει, ήθελα λίγο να ξεσκάσω. Πήρα το αμάξι που μου έκανες τώρα στη γυναίκα μου. Έτσι λίγο να μου φτιάξει τη διάθεση. Φω, αμάν, ευτύχω να είναι καλά αυτό το παιδί, ο γιατρός, ο Πάμπλο. Να είναι καλά να τον έχει καλά ο Θεούλης. Αυτό το παιδί έχει γεννηθεί για μεγάλα πράγματα. Ναι. Και εσύ τι κάνεις παιδί, εδώ. Να σου πω. Μόνη σου ήρθες εδώ. Ναι. Δεν βλέπω κανένα φίλο σου εδώ πέρα. Ναι, ήθελα έτσι λίγο να ξεσκάσω. Πήρα το Μάξ που μου πήρε τώρα και έτσι λίγο έτσι βγήκα να πάρω αέρα. Αυτό εδώ το αμάξι το καμένο είναι. Ναι, παπά μου, το έκαψα. Μαμάκα μου. Θα μου πάρεις άλλο, έτσι δεν είναι. Δεν θα παίξω άλλο σήμερα. Παπά, σήκω, παπά. Δεν θα παίξω άλλο, έτσι συγκινήκη. Πεθερούλη. Σήκω, σε παρακαλώ, θα μου πάρεις. Πεθερούλη. Άλλη Φεράρι. Καλά. Yes. Λοιπόν. Παιδάκι μου, να ξέρεις το βράδυ, έχω καλέσει το Mike σπίτι για φαγητό. Πρέπει επιτέλους να παντρευτείτε. Να ταιριάξουν οι επιχειρήσεις μας. Δεν τον θέλω, το έχω πει πολλές φορές. Α, σε παρακαλώ πολύ, μη μου τα χαλάζει. Δεν θέλω, όχι. Δεν θέλω, όχι. Δεν τον θέλω. Μαζί μεγαλώσατε, γνωριζόσαστε τόσα χρόνια. Έχει κόμενο! Νομίζω ήρθε η ώρα να στεριώσει ο γάμος σας. Να ενωθούν οι δρόμοι σας. Λοιπόν, δεν ακούω τίποτα. Μου τη σφάει, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Είπαμε, γιατί θες με το ζόρι. Το βραδάκι, όπως είπαμε, ο Μάικ θα είναι σπίτι για φαγητό. Πω από αυτός ο Μάικ. Ο Μάικ, ο Μάικ, ο Μάικ. Χάι! Γάμο! Παύλο, περίμενε. Μαλάκα, δεν το πιστεύω ρε φίλε, δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Μια γκόμενα ρε μαλάκα, βρήκα επιτέλους. Και έχει γκόμενο. Έλα, βγες. Αντίο. Κάτσε, Παύλο, κάτσε να σου εξηγήσω. Αντίο! Θέλω να σου εξηγήσω. Τι να με εξηγήσεις. Σε παρακαλώ. Και να σου πω κάτι καλύτερα που είσαι έδινα άχυρο και χιλόπιτα. Πάει τη χιλόπιτά σου. Όχι, δεν τη θέλω τη χιλόπιτά σου. Πάει την, αφού άκουσα, τι ξέρω, αγόρι. Και τα παντρευτεί. Δεν τον θέλω με το ζόρι μου. Τον κάνει ο παπάς μου με το ζόρι. Δεν τον θέλω. Και γιατί τον κάνει με το ζόρι. Είναι έτσι, γιατί έχει λεφτά κι αυτό και έχουμε κι εμείς λεφτά και καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν τον θέλω. Κάτσε λίγο να συζητήσουμε, σε παρακαλώ. Και εμείς που δεν έχουμε λεφτά στο πικάτι, κατουρίσαμε, δεν καταλαβαίνω. Γι' αυτό μου αρέσει, επειδή δεν έχεις λεφτά. Επειδή είμαι λαϊκό παιδί. Ναι. Κάτσε λίγο να το συζητήσουμε. Απ' την αρχή το είπα εγώ. Το είπα την αρχή. Δεν έπρεπε να σε εμπιστευτώ. Τι είπα τώρα. Όχι. Τι. Βρήκα μια τρομερή ιδέα. Λοιπόν. Θέλω τη βοήθειά σου. Θα μου βοηθήσεις σε κάτι. Όλη βοήθεια θέλω να τον Παμπλίτο. Όλοι θέλουν βοήθεια του Παμπλο. Όλοι. Θα με βοηθήσεις. Άμα κρατήσεις απόσταση, ναι. Ωραία, θα κάτσω εδώ. Κάτσε. Αλλά μετά θα σου δώσω ένα φυλάκι. Όχι. Καλά θα γιατί. Τον... Άτε. Θα σου κάνω τη χάρη. Μαλάκα, τι γίνεται με παρακαλάνε, μαλάκα. Ρίτσαρντ. Λοιπόν, άκουσες το πάω για φαγητό μου αυτόν τον Μάικ. Τι? Θα πάμε, θα βγούμε για φαγητό, λέω, στο σπίτι. Αυτό το Mike, από ό,τι άκουσες. Ναι, θα το σπιτώσετε κιόλας το Mike, θα το σπιτώσετε το Mike να ράξετε. Άκουσε με. Καθώς τρώμε, θα πέσω εγώ στο πάτωμα, δίθεν ότι λιποθύμησα. Ο πατέρας μου σίγουρα θα σε πάρει τηλέφωνο. Ή θα σου στείλει κάποιο μήνυμα, δεν ξέρω. Τι εννοείς? Για να δει τι συμβαίνει, θα σου στείλει μήνυμα. Από ό,τι πιστεύω, δεν ξέρω. Έτσι θα χρειαστεί να έρθεις, να με πάρεις, θα εξετάσεις και καλά και εγώ θα τη γλιτώσω. Γιατί την έχεις κάνει φίλη σου? Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε φίλες, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, εγώ θα είμαι μόνος φίλος σου. Παιδιά, παιδιά.
Ναι. Όχι καθόλου, μισό λεπτό. Σε σώζω από τους μπάτσους. Σε σώζω από τους άλλους που πάνε να σου κάνουν κακό. Σε σώζω τη μία. Και εσύ ούτε καν να μου πεις ότι γνώρισες μία κοπέλα. Τίποτα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι τσόι φίλοι είμαστε εμείς. Κοίταξε με, Βενάκο. Εσύ είσαι μικρός. Είσαι 8 στα 9. Εγώ είμαι. Ωραία. 12. Εγώ είμαι άντρας. Εγώ θα βρω τη γυναίκα. Όχι, τη ζωής μου δεν σε καταλαβαίνω καθόλου. Αυτό που λες είναι πολύ άσχημο. Μα θα βρω τη ζωή, τη ζωή μου κάποια στιγμή. Τι, ποια ζωή μωρέ θα βρει, θα με τρελάνει τελείως. Είμαι τι ζωή φίλοι είμαστε. Μα μόνο εγώ θα βρω τη γυναίκα τη ζωή μου. Το συμφέρον σου μόνο να λύνει ο Βενάκος. Μόνο να σε βοηθάει στα προβλήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την έκρηξή σου. Είμαι άντρας. Θα αρχίζω να ξυρίζομαι σε λίγο καιρό. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα ξέρεις τι με ενδιαφέρει. Ότι δεν μου είπες ότι τη γνώρισες. Τι φοβάσαι. Μη στη φάω. Κοίταξε με, Βενάκο. Εγώ θα προχωρήσω τη ζωή μου. Θα συζήσω και θα παντρευτώ μαζί της κάποια στιγμή. Τον αν θέλεις να έρθεις σαν παρανυφάκι, να έρθεις. Αλλά είσαι μικρός. Είσαι 8. Εγώ είμαι 12. Εγώ και το γίνω άντρας. Δεν έχεις καταλάβει. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου να πας να τις κάνεις, να κάνετε να έρθει ο πελαργός να σας φέρει παιδί άμα τη θέλεις για κοπέλα σου. Αλλά ξέρεις τι με πειράζει, ότι δεν μου το πες. Να σε βοηθήσω. Τι σοι φίλοι είμαστε. Να σου πω κι εγώ πως είχα κάνει ένα φυλάκι κάποτε στην δεν Ανούλα. Δεν έχεις κάνει ψεύτη. Είχα κάνει στο προνήπιο. Είχες κάνει στον προνήπι, πώς ήτανε. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι, Όχι. Και εμένα μου έδωσε πριν όμως. Και, ήτανε και πώς ήτανε. Πολύ ζου... Α, εσύ δεν ξέρεις, Όχι. Δεν ξέρεις, Μάλιστα. Όχι, δεν σου λέω πώς ήταν. Αλλά δεν ξέρεις. Και δεν θα μάθεις κιόλας. Θα μάθω. Εγώ πλέον είμαι άντρας. Και φάνηκε. Γιατί ήρθε, η ίδια ήρθε με τη Φεράρι της. Την οποία εσύ την έκαψες. Κι άλλο μέσα από. Να σου ρωτήσω κάτι. Τι? Επειδή ήμουν πάνω στην ταράτσα και κοίταζα. Ο άλλος μέσα όταν μπήκε, γιατί εσύ πήγες και κρύφτηκες. Ποιος ήτανε. Εγώ καταρχάς δεν φοβάμαι κανένα, εντάξει. Ο πατέρας ήτανε. Πατέρας της. Ναι. Δύο ιατρετέ, η Πινελόπη δεν είναι καλά γρήγορα. Έρχομαι. Ο πατέρας της τέτοια είναι. Ο πατέρας που είχα δώσει τον αριθμό ήταν 70-64 γρήγορα. 70-64, γρήγορα. Έρχομαι, αγάπη μου! Έρχομαι! Με το άσπρο άλογο να σε σώσω! Έρχομαι, αγάπη μου, πάμε λίγο hype music. Έρχομαι! Έρχεται! I'm coming for you, my love! I'm coming! The purple bottle! The purple glory! Take it! Immortality! It's yours! Γιατρέ, γρήγορα, το κοριτσάκι μου τα βιάστηκε. Γρήγορα. Μαρπαμπλά. Άντε, τελείω, τι κόζαρε. Ποιος είναι ο κύριος. Γρήγορα, το κοριτσάκι μου, Παύλο, γρήγορα. Είναι η μνηστή μου, σε παρακαλώ, γρήγορα. Άντε, μικρό χοντρό μου, πάω στο μου. Γιατρέ, τι κοιτάς, γρήγορα.
Ένα λεπτό! Ένα λεπτό, τι έπαθε! Τι έπαθε! Γιατρέ, γρήγορα, σε παρακαλώ! Μισό λεπτό, τη ζω πρώτη. Σε παρακαλώ! Γιατρέ μου, σε παρακαλώ! Έσταξε πάνω στον κούτσι μου! Αγάπη μου, θα γίνεις καλά! Θα γίνεις καλά! Γιατρέ, θα γίνει καλά! Τι έχω πάθει σήμερα, Παναγία μου. Τι έχω πάθει. Παναγία μου. Γιατί δεν κάτι δεν μιλάς. Γιατί δεν μιλάς. Τι έπαθε. Τι θα πεθάνει. Τι, ποια είναι η μνηστή σας είναι, κύριε. Μα η Πινελόφη. Μάλιστα. Κύριε Άρον, μ' ακούτε. Μέλησα κυρία Μάικ, παρακαλώ. Κύριε Άρον, με ακούτε. Με θερούλη! Βοήθεια. Λέω τα πάθω σήμερα. Μην ανησυχείτε. Εγώ θα την βοηθήσω. Θα γίνει καλά. Εντάξει, σε εμπιστεύομαι. Πινέλοπε, με ακούς, Πινέλοπε. Αγάπη μου! Μήπως θα της δώσω το φιλί της ζωής να ξυπνήσει. Άμα θέλει να σε σφάξω. Να της το δώσετε εσείς. Δώστε το εσείς που είστε και μυστή. Βεβαίως. Κάντε κάτι ρε άχρηστη κι εσύ. Βοήθα λίγο κύριε. Πώς σας λένε. Τι να κάνω. Μάικ με λένε. Κύριε Μάικ. Σε παρακαλώ ψυχή μου. Σήκω πάνω. Να τις δώσω. Μισό λεπτό να κλείσω τη σύρια, να δώσετε με όλοι. Μάικ, βοήθα, σε παρακαλώ. Ζαλίζομαι. Ό,τι πει ο γιατρός. Διοίκηση επιχειρήσεων, δεν έχω σπουδάσει. Σε κολέγιο, ε. Θα φανταστώ. Κολέγιο. New York College. Ένα, άντε. Άντε. Μισό. Αυτή τη στιγμή πολύ ταραγμένος είμαι. Λοιπόν, λέω να την πάρω, να της κάνω εξετάσεις, εντάξει. Τι σου κατά γιατρός της, αν τελείωνε. Θα την πάρω να της κάνω εξετάσεις, εντάξει. Άντε, ναι, πάρ' την αγάπη μου, πάρ' την. Αγάπη μου. Μην ανησυχείτε. Αγάπη μου. Κύριε Άρο. Βοηθήσου. Από εδώ. Εδώ, πάμε. Γιατρούλη μου, βάλει τα δυνατά σου, σε παρακαλώ. New York, όλε. Άντε φιλάκια. Ένα πιο εδώ. Μάλλον δεν έχεις βρει στόχο στη ζωή σου. Πρέπει να κάνεις κάποια τέχνη, να είσαι καλλιτέχνης, κατάλαβες. Αυτό. Ναι. Αυτό. Πρέπει να βρεις κάτι, δηλαδή να βρεις ρε παιδί μου. Γάμο το, προσπαθώ να μιλήσουμε σοβαρά και... Έχει πάρει την πλάκα τη chat. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να βρεις κάτι στη ζωή σου που να σε κάνει, να κοιτάς μπροστά. Ναι. Δεν είναι... Μα πήγαινε, πες τον πατέρα. Ωραία. Έλα να κάνουμε πρόβα. Σήκω πάνω. Ναι. Σήκω πάνω. Πάμε. Πες μετά από μένα. Μίλα μετά από μένα. Πες το. Ναι. Πατέρα. Πατέρα. Άκουσε με προσεκτικά. Εγώ. Εγώ είμαι η κόρη σου, η κόρη που αγαπάς. Εγώ είμαι η κόρη σου, η κόρη που αγαπάς. Το λουλουδάκι σου που εσύ και η μαμάκα κοιμηθήκατε μαζί και με έφερε ο πελαργός. Όλα αυτά θα τα πω. Όλα. Τέλος πάντων, πες το στο ψητό. Εγώ μπαμπάκα. Δεν αγαπάω τον Μάικ. Δεν τον αγαπάω τον Μάικ. Εγώ μπαμπάκα. Αγαπάω. Εγώ... Τον Παύλο. Όχι, αυτό δεν το πεις. Εγώ αγαπάω. Όχι, εγώ αγαπάω. Εσένα θέλω. Όχι, τα μάτα. Εγώ αγαπάω. Όλα το σε θέλω, δεν μπορώ. Ρε, θα πεις ό,τι λόγια είναι, θα το πεις. Άκου, εγώ αγαπάω τον άλλον. Εγώ αγαπάω τον άλλον. Τον Παύλο. Τον Παύλο. Που είναι 2 μέτρα παλικάρι. Που είναι 2 μέτρα παλικάρι. Ωραία. Μπράβο. Γεια σας εσύ. Ποιος είσαι εσύ. Ποιος είσαι εσύ. Τι είναι αυτός. Ξέρω ποιος είναι. Μία σάβρα. Όχι, ξέρω ποιος είναι. Αποστολή.
εξετελέστη. Ρομπέν των δασών. Ο Ρομπέν το θαλασσόνι είναι, το ξέρω, το έχω δει σε μια ταινία. Ρομπέν, Ρομπέν. Πώς τον. Ο Ρομπέν το θαλασσόνι αυτός βγαίνει συνέχεια από τη θάλασσα και ζει με τα ψάρια. Ναι. Ναι, το έχω δει, το έχω διαβάσει σε βιβλίο. Και βγαίνει κάθε 100 χρόνια. Και ζει στη θάλασσα. Ναι. Ζει στη θάλασσα, μέσα από τον Μπομπ Σουγκαράκι. Ζει στη θάλασσα, αλλά να... Και τον Πάτρικ. Ναι. Τι λες τώρα, για πες μου. Με κοροϊδεύεις. Όχι. Μάλιστα. Μίλησέ μου λίγο για τον Άγιο Βασίλη. Τι άποψη έχεις. Ναι. Τι έπαθες, εγκεφαλικό. Ο Μάικ. Τι ο Μάικ. Δεν πιστεύω. Τι έπαθε. Δεν το πιστεύω. Το παίζεις θέματα του λιποθυμάς για να έρθεις εδώ να χαλαβαδιάσεις με αυτόν τον τρίτο τέταρτο. Αυτό το χοντρό πρακούν. Μάικ, μίλα καλύτερα. Δεν το περίμενα ποτέ από σένα. Σε παρακαλώ. Ας σε να τον σκοτώσω, να τον εσπάξω. Όχι, μάλλον, σκοτώσε, μόρε. Εδώ μετάρεις, ο Παύλο. Έλα, έλα, μόρε. Δικιά μου είναι το κορίτσι. Δικό μου είναι το κορίτσι, δικό μου είναι. Δικό μου είναι το κορίτσι, το κατάλαβα! Λοιπόν, μην κουνηθείς ούτε βίβλο. Μάικ, Μάικ, Μάικ! Θα σου την άξω το μέσα στον αέρα. Κατάλαβες! Κατέβας το όπλο μες άντρας, λέει! Μάικ, σε παρακαλώ! Κατέβας το όπλο μες άντρας! Μάικ! Κατέβας το όπλο, μην κάνεις καμιά τρέλα! Θα σε διαλύσω! Κατέβας το όπλο, μην κάνεις καμιά τρέλα! Ξέρεις ποιος είμαι εγώ! Κατέβας το όπλο! Τι μπορείς να κάνεις! Κατέβασε το όπλο! Κατέβασε το όπλο! Εμένα αγαπάει! Το καταλαβαίνεις ότι με αγαπάει! Πάμε! Με αγαπάει, ρε! Πάμε να φέρουμε από το βουλάκι μου! Άστινα! Πάμπλο! Έχει όπλο! Έλα εδώ, ρε, κατοίκη! Ρομπέν! 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 Ρομπέν, πού είσαι? Ρομπέν!
πεθάνει! Τελείωσε! Παύλο! Ξέρατε! Κανέναν! Κανέναν! Ο Παύλο καλός, ο Παύλο αγαπός, ο Παύλο το καλό παιδί, ο Παύλο όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Γιατί, δεν έχω δικαίωμα στην ευτυχία. Τι είμαι, γασχασός είμαι. Κάνανε αυτό θα πάρει. Θα πληρώσει. Ότι δεν μπορείς να κόψεις, σε ρίζωσέ το από τη ρίζα. Και αυτό που είχε πει ο Πενάκος. Άμα δεν σε σέβονται, καλύτερα να σε φοβούνται, έτσι δεν είχε πει. Ο Παύλο είναι εδώ πλέον. Πενάκο, πού είσαι? Θέλω να γίνω κακός. Καλά σε είδα εγώ, έχεις πυρετό. Άκουσες τι είπα? Τι έγινε ρε Παύλο, εξήγησέ μου. Εσύ ήσουν να πούμε το καλό παιδί, τι έγινε τώρα? Σε πείραξε κάποιος εκεί που πήγες με την κοπέλα σου? Παρεπιπτόντως δεν μου έχεις πει και πως τη λένε. Δώσε μου το όπλο σου. Τι να σου δώσω? Δώσε μου το όπλο σου! Τώρα! Όχι, δεν στο δίνω. Δεν ξέρεις να το χρησιμοποιείς. Άμα στο δώσω μπορεί και να το χάσεις. Δώσε και μου δεν το είμαι όπλο σου τώρα! Να στο δώσω σίγουρα. Τώρα. Ωραία, πες μου τσέπη. Μία είναι, 131. Τώρα! Πάρ' πες μέσα. Τι έγινε? Πού πάμε το? Σίγουρα θες το όπλο. Ρε Παύλο, ψήγησέ μου, τι έγινε εδώ, με τρελάνεις τελείως! Σε παρακαλώ προσοχή μου, το μάτι τώρα το έβγαλα από το συνεχείο. Πάμε.
Ρε Παμπλού, θα μου εξηγήσεις! Κάτσε! Εδώ είναι που σε είδα! Πού είσαι! Γεια σου! Πού είσαι! Πού την έχεις! Άνοιξε την πόρτα! Άνοιξε την! Δεν είναι εδώ! Πού είναι! Πού είναι το σκότρο σου! Γιατί είσαι το χέστη! Θα σε πείραξε, πες!